Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος, ξεναγείται από τη Διευθύντρια της ΔΕΛΤΑ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Άλκης της Παπαδημητρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, όσο και το Βυζαντινό, είναι δύο μουσεία τα οποία μπορούν πραγματικά να δώσουν πνοή στην πόλη. Τα θεωρούμε εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Βρίσκονται και τα δύο στο τελικό στάδιο για να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Θα ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία και έτσι να απελευθερωθούν τα κονδύλια για να γίνει η αναβάθμιση που θέλουμε. Βλέπει τα εκθέματα αλλά και τα νέα σχέδια των δύο νέων μουσείων, οι μελέτες των οποίων έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Την πεποίθησή του πως πολύ σύντομα το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, εξέφρασε από το Άργος ο κ. Γερουλάνος. Τα νέα μουσεία αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της αρχαιότερης πόλης της Ευρώπης του Άργους, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή αρκετοί αρχαιολογικοί θησαυροί βρίσκονται στις αποθήκες των μουσείων λόγω έλλειψης χώρου. Κάθε τέτοιο έργο βοηθάει πάρα πολύ στο να βρει, να δώσει και να σηματοδοτήσει η περιοχή το δικό της στίγμα, να πει το δικό της λόγο στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο να γίνει προορισμός για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δούνε και να γνωρίσουν την ιστορία του. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Υπουργός θα συζητηθούν στη διάρκεια του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου στην